Είσαι η μαμά της Ντόρας. Της Ντόρας από τη Ρόδο. Άλλη μια γυναικοκτονία. Ελπίζω να τελειώσουν αυτά. Είσαι η γυναίκα που στην κηδεία της κόρης σου χόρεψες τραγούδι. Ναι, γιατί η Ντόρα μου ήταν ένα παιδί που η χαρά της ζωής. Οπότε πιστεύω ότι εκείνη την ώρα έγιναν τα πόδια της εγώ. Ποιο τραγούδι χόρεψες, Κατερίνα? Του Μητροπάνου. Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη. Αυτό. Το λέτε. Το αγαπημένο της, γιατί σπούδασε και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το παιδί, 4 χρόνια. Μιλάς για την Ντόρα στον Ενεστώτα, σαν να υπάρχει η Ντόρα. Ναι, νιώθω την Ντόρα ότι υπάρχει, είναι δίπλα μου, μου έχει αφήσει, μου έχει δώσει σημάδια. Πιστεύω ότι η δύναμη μου, αυτή τη δύναμη που έχω, την αντλώ από την Ντόρα. Μου δίνει η Ντόρα. Δεν προσεύχομαι στο Θεό να μου δώσει δύναμη, να το ξεπεράσω. Ζητάω από την Ντόρα να μου δώσει δύναμη, να με βοηθήσει. Η Ντόρα θα βοηθάει όλη την οικογένεια. Όλη την οικογένεια. Πιστεύω ότι είναι κοντά μας. Κάποιος έκοψε τα όνειρά της με τον πιο απέσιο τρόπο. Θέλω να κάνω μία ερώτηση, ρε παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος ήξερε τι κοπέλα σκότωσε? Ήξερε τι άνθρωπος σκότωσε? Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι ήταν ένας άνθρωπος κενός, δεν την αγάπησε ποτέ. Ένας άνθρωπος κακός, που το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν αυτό το κορίτσι που έσφιζε από ζωή, από αγάπη, να της κάνει κακό, και όχι μόνο σε αυτήν, ήθελε να κάνει κακό και σε εμάς. Ένα παιδί με τόσο χαμόγελο, ένα παιδί που έλαμπε στις φωτογραφίες. Τι άλλο, μόνο δυστυχισμένο δεν ήταν. Ευτυχισμένο. Η Ντόρα έφυγε ευτυχισμένη και ανέμελη. Ανέμελη πετούσε. Η Ντόρα ήταν ένα παιδί που δεν περπατούσε. Πετούσε, παιδιά. Δεν είχε συζήσει με άλλον άντρα. Και έκανε λάθος επιλογή, το κατάλαβε το παιδί, έφυγε, αλλά είπαμε, όταν ο άλλος έχει κακία και μίσος, θα κάνει κακό. Δεν μπορούσε να κλειστεί ένα παιδί σαν την Ντόρα μέσα σε ένα γυάλινο σπίτι. Αυτός νόμιζε ότι ήταν κτήμα του. Η Ντόρα δεν ήταν παιδί που θα γινόταν κτήμα, κανενός. Και ίσως αυτή τη δυναμικότητα της Ντόρας αυτός δεν την άντεξε. Γι' αυτό και έφτασε εκεί ο ανάνδρος. Τώρα ήταν άνθρωπος ο οποίος στηριζόμουν πάνω της, εγώ στηριζόμουν πάνω της, όχι αυτή πάνω σε εμάς. Υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος μελετούσε μία 10 ημέρες το πώς θα την εξαφανίσει, πώς θα τη σβήσει. Δεν ήταν εμβρασμό ψυχής, αυτός το σχεδίαζε, παιδιά. Ήρθε ένας άνθρωπος με το όπλο δίπλα της, 2 σφαίρες, έριξε έναν άγγελο. Δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος για την Ντόρα μου. Εντάξει, είπα, η Ντόρα ξέρει. Όπως όταν η Ντόρα είπε, μαμά, επιστρέφω, το κρεβατάκι σου είναι εδώ, το σπίτι. Το κρεβάτι πάντα την περίμενε, μου είπες. Η αγάπη μας είναι εδώ. Έλα, ξεκουράσου, το σπίτι σου. Συνέχισε τη ζωούλα που είχες. Προσπάθησε να δώσει κάποιες ευκαιρίες σε αυτή τη σχέση. Αλλά όμως, είδε το παιδί ότι εδώ δεν. Η Ντόρα έφυγε, είπε, okay, καθάρισα, φεύγω, τέλος. Τη ζωή σου, τη ζωή μου. Και φυσικά ότι η Ντόρα περίμενε ότι θα πεθάνει. Έβαζε στόχους. Από 6η Δημοτικού έλεγε, εγώ θα σπουδάσω Θεσσαλονίκη. Πάει Θεσσαλονίκη, τελειώνει η Θεσσαλονίκη. Θα κάνω μεταπτυχιακό για να πάρω μόρια. Τελειώνει από την Αγγλία, πάει Αγγλία. Έρχεται εδώ, πρέπει να κάνω κάτι άλλο, κάνω ένα σεμινάριο. Okay, Ντόρα, τι άλλο θες? Πρέπει να κάνω και ένα μεταπτυχιακό, μαμά, γιατί δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Εντάξει, Ντόρα. Κατερίνα, νιώθω ότι είσαι χαρούμενη τώρα που τα λες αυτά. Ναι, γιατί νιώθω την Ντόρα. Μιλάει το. Ναι, γιατί καμαρώνω την Ντόρα. Παιδιά, εγώ πετάω με την Ντόρα. Πηγαίνω στο κημητήριο γιατί το παιδί μου είναι εκεί, το σώμα του. Το σώμα του. Όχι η ψυχή του. Κάθομαι λίγο, τις κάνουμε παρέα. Και από εκεί και πέρα λέμε, πάμε σπίτι τώρα. Τα λέμε σπίτι. Φεύγουμε από εδώ, πάμε σπίτι. Πιστεύω ότι είναι σπίτι. Θέλω να μου μιλήσεις για αυτή την καρδιά που βρήκες στο τζάμι πριν τα 40 της Ντόρας. Ναι, ήταν ένα σημάδι το οποίο το είδα τελείως ξαφνικά, όταν πήγα να καθαρίσω. Είδα κάτι το οποίο στην αρχή το είδα σαν μια θαμπάδα στο τζάμι και όταν πήγα κοντά, είδα κάτι σε σχήμα καρδιάς, το οποίο όμως δεν είναι πάλι σχήμα καρδιάς, είναι σχήμα αγγέλου. Και είναι ακόμα εκεί. Δεν έχει φύγει. Είναι σημάδι αυτό? Ναι, πιστεύω. Δεν θα χαθεί. Μπορεί κάποιος να προσπάθησε να τη σταματήσει.
Αλλά αυτό δεν έχει σταματήσει. Η Ντόρα δεν πέθανε. Φτάνει πια με τις κοροϊδίες. Φτάνει πια. Φτάνει. Τα ισόβια να είναι ισόβια. Όλοι έχουν τα μυαλά τους όταν κάνουν αυτό. Δεν πιστεύω ότι το κάνουν γιατί... Είναι τρελή. Είναι τρελή ή κάτι. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει κάτι δυνατό. Κάτι που να τους κάνει να τους τρομάζει.